15 Ιουνίου του 2017 έφτασε στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπινιαμίν Νετανιάου, μαζί με τη σύζυγό του, Σάρα, προκειμένου να προωθηθεί ακόμα περισσότερο η συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ και ίσως και σε σχέση με το θέμα του αγωγού. Και σε αυτό το θέμα φυσικά εμείς ευλογούμε αυτές τις κινήσεις που γίνονται. Φυσικά και πιστεύουμε ότι οι αληθινές συμμαχίες των κρατών πρέπει να έχουν και σαν βάση την αληθινή φιλία των λαών, στη βάση των λαών, και αυτό γίνεται σιγά σιγά με διαμέσου της παιδείας και της εκπαίδευσης, πράγμα το οποίο στο Ισραήλ υπάρχει, αλλά πρέπει να γίνει πολύ και στην Ελλάδα προσπάθεια τέτοια, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να μάθει ποιος είναι αληθινά ο εβραϊκός λαός του Ισραήλ, που δεν το γνωρίζει και έχει τόσες πολλές διαστρεβλώσεις στο κεφάλι του από τους αντισημίτες διαφόρων ειδών. Αλλά εδώ πέρα θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Φυσικά και εμείς ως Εβραίοι, ως πιστοί Εβραίοι, ως αληθινοί βιβλικοί σιωνιστές, ορθόδοξοι Εβραίοι, ως πατριώτες Ισραηλινοί, που σεβόμαστε το ελληνικό κράτος και την Ελλάδα, φυσικά για εμάς είναι μια πολύ χαρούμενη στιγμή και καλωσορίζουμε φυσικά τον Πρωθυπουργό Μπινιαμίν Νετανιάου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά επίσης θέλουμε να πούμε κάτι άλλο σε όλους αυτούς εκείνους τους αντισιωνιστές, αντιεβραίους, αντισημίτες που φωνάζουν και ορίονται εναντίον του Ισραήλ, εναντίον του εβραϊκού κράτους, του σιωνισμού, εναντίον του εβραϊκού λαού, εναντίον του Ιουδαϊσμού. Όλο αυτόν τον καιρό, γενικά και αόριστα στην Ελλάδα, υπάρχουν από τις διάφορες παρατάξεις, είτε αυτοί είναι αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, οτιδήποτε. Τους ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, σε όλους αυτούς τους αναρχοκομμουνιστές και σε όλους αυτούς τους νεοναζί ή σε όλους αυτούς τους αντισημίτες μέσα από τη χριστιανική εκκλησία, υπάρχουν και τέτοιοι. Σε όλους αυτούς που ορίονται και φωνάζουν και λέγανε ότι θα μπούμε μπροστά να μην έρθει ο δολοφόνος των εθνών και των λαών Νετανιάου, ο ακροδεξιός φανατικός Νετανιάου. Και καλά, ναι. Λοιπόν, σε όλους αυτούς τους λέμε, πού είσαστε κύριοι σήμερα, πού είσαστε. Λέγατε ότι θα κάνετε τη Θεσσαλονίκη κέντρο διαφόρων διαδηλώσεων που λέει θα νιώσει λίγο ο Νετανιάου την ανάσα του ελληνικού λαού. Και καλά, μιλάνε στο όνομα του ελληνικού λαού γενικά και αόριστα. Επάνω του. Θα νιώσει λέει την αγωνιστικότητα των κομμουνιστών και των αναρχικών. Των πολεμιστών υπέρ των ψευτοπαλαιστινίων και της αραβικής τρομοκρατίας. Ναι, διάφορα τσιράκια της Χεζμπάλα, του κόμματος, του Αλάχ, ναι, και διάφορα τσιράκια του Λαϊκού Μέτωπου της Παλαιστίνης, που μας γένανε και μας λέγανε «θα κάνουμε και θα ράνουμε». Πού είσαστε, κύριοι? Πού είσαστε? Ο Νετανιάου κυκλοφορεί ελεύθερος μέσα στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, όπως και ο Τσίπρας, κάθε άλλος πρωθυπουργός της Ελλάδας, μέσα στην Ιερουσαλήμ, φυσικά. Πού είσαστε, πίσω μήπως από τα πληκτρολόγια σας, ψευτόμαγκες, επαναστάτες του καναπέ και της φραπεδιάς, αυτό είσαστε. Μόνο να φωνάζετε και να ορίεστε, διαμέσου του ίντερνετ πίσω από ψευδόνυμα και από πληκτρολόγια. Αυτό, τίποτε άλλο. Και να ξέρετε να κάνετε κάτι ψευτό διαδηλώσεις με 5-6 άτομα το πολύ πολύ έξω από τα γραφεία της, έξω από ένα παράρτημα της Pizza Hut στην Αλθίνα. Γιατί λέει η Pizza Hut του Ισραήλ ξεφτέλησε όπως έπρεπε να ξεφτυλίσει τον αρχιτρομοκράτη και αρχιφωνιά το σκουλίκι Μαρουάν Μπαργκούτι που τον πιάσε να τρώει σοκολατάκια μέσα στην και καλά απεργία πείνας στις Ισραηλινές φυλακές. Έτσι λοιπόν, και το ξανατονίζουμε σε αυτό, σε όλους αυτούς τους γελίους, θρασίδιλους, αντισιωνιστές, αντισημίτες και αντιεβραίους, γιατί για τέτοιους πρόκειται βασικά, είτε είναι από την άκρα δεξιά, είτε είναι την άκρα αριστερά, οπουδήποτε και αν προέρχονται, δεν μας ενδιαφέρει. Τους λέμε το εξής.
αφήστε τα μεγάλα λόγια. Αφήστε τις μεγάλες κουβέντες. Αν έχετε λίγα κότσια επάνω σας, αν έχετε λίγες μαγκές επάνω σας, ελάτε, ελάτε πραγματικά. Γιατί υποστηρίζετε τους Άραβες τρομοκράτες από μακριά, να σφάζουν Εβραιόπουλα και Εβραίους και το λαό μας και τα παιδιά μας, γιατί και καλά σας, και τους υποστηρίζετε γιατί απλά σας κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι το όντολο θέμα, εντάξει. Σας υποστηρίζετε από μακριά γιατί απλά σας κάνουν τη βρώμικη δουλειά, σφάζουν Εβραίους. Γιατί όχι, γιατί όχι. 2000 χρόνια μας σφάζατε. Και ακόμα και τώρα ο αντισημιτισμός σας τρώει μέσα σας. Βέβαια τον έχετε ντύσει με διάφορες μασκούλες. Για να κοροϊδεύετε και τους ίδιους τους εαυτούς. Δεν είσαστε αντισημίτες. Αντισιωνιστές είσαστε, αντιϊσραηλινοί είσαστε και καλά δήθεν. Σας μαραίνει και σας μισείτε το εβραϊκό κράτος μόνο και μόνο επειδή είναι εβραϊκό. Τίποτε άλλο. Τον Εβραίο δεν τον αγαπάγατε ούτε όταν δεν είχε κράτος και τότε το λέγατε δειλό. Και τώρα που έχει κράτος και πολεμά τους εχθρούς του, το λέτε ότι είναι εγκληματίας και δολοφόνος και υπεριαλιστής. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε. Πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι λέτε. Θέλετε να μας δείτε δολοφόνους, πείτε μας δολοφόνους. Αλλά καλύτερα να μας νομίζετε δολοφόνους και να μας φοβάστε παρά να μας έχετε να μας νομίζετε για πρόβατα στη σφαγή και να μας σφάζετε χωρίς να δίνετε δικαίωμα σε κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια, η σκληρή αλήθεια. Και μη τι άλλο, όταν λέτε ότι και καλά αγαπάτε τους Εβραίους, τους αδύναμους και τους Εβραίους και τα θύματα Εβραίους, ότι αυτούς αγαπάτε, δεν είναι ότι αγαπάτε πραγματικά τους Εβραίους. Σκασίλασα στους Εβραίους, τους οποίους και μισείτε, τους θέλετε απομειωμένους και να σας προσκυνάνε τα μανιφέστα σας. Αυτό θέλετε. Και θέλετε τους Εβραίους να τους έχετε του χεριού σας. Να τους προστατεύετε εσείς. Αν σας κάνουν τα χατήρια τα πολιτικά. Εντάξει. Για να μην πούμε πόσο βασανίστηκαν οι Εβραίοι, πιστοί Εβραίοι και οι σιωνιστές Εβραίοι στη Σοβιετική Ένωση. Εντάξει και αλλού. Όπου ξέρετε να έχετε το πάρο χέρι. Αν οι Εβραίοι κάνουν τα χατήρια σας, θα δεχτούν προστασία. Αν δεν κάνουν τα χατήρια σας και είναι πιστοί στον Θεό τους και στην Τωρά τους και στη γη τους και στο λαό τους, θα φάνε συμπηρίες, θα φάνε πογκρόμ, θα φάνε μαχαίρι και δεν υπάρχει πρόβλημα. Πόσους Εβραίους σας φάξε ο Στάλιν, ναι. Πόσους Εβραίους σας στείλει στα Γκούλαγκ, ναι. Αλλά ας μιλάμε επί της ουσίας λοιπόν. Εμείς σε όλους αυτούς τους λέμε, εμείς δεν θέλουμε το πατρονάρισμά σας. Θεός φυλάξει. Ούτε το πατρονάρισμα ηλίθεια των Σοβιετικών και των Κομμουνιστών, ούτε το πατρονάρισμα της Αμερικής και των ΗΠΑ της Αμερικής, ούτε της Δύσης, ούτε της Ευρώπης, ούτε κανενός. Θέλουμε, πρώτα απ' όλα, το πατρονάρισμα του Θεού μας. Ναι, του Θεού μας! Την προστασία του Θεού μας, να κάνουμε θέλουμε του Θεού μας. Και μόνο σε αυτό έχουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη και μετά λίγο, τουλάχιστον στις δικές μας δυνάμεις. Και μετά όλα τα άλλα. Πιστεύουμε στις φιλίες, σε αληθινές φιλίες και συμμαχίες των λαών, όταν αυτές γίνονται με αλληλοσεβασμό. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα, αλλά να υπάρχει αλληλοσεβασμός ανάμεσα στους λαούς και κοινά συμφέροντα. Ναι, αυτό το σεβόμαστε. Αλλά χωρίς να καταπατούνται κόκκινες γραμμές. Και σίγουρα να υπάρχει πάντα ένα ισχυρό Ισραήλ, ένα δυνατό Ισραήλ, που να τον μισούν οι απανταχού εχθροί του. Ναι, καλύτερα να είναι ζωντανό, ισχυρό, αλλά όπως είπαμε, ζωντανό, παρά ένα νέο Auschwitz, όπου όλοι αυτοί οι υποκριτές των εθνών, όλοι αυτοί οι κρυφοαντισημιτούλιδες, θα έρχονται να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα πάνω από νέες εκατόμβες Εβραίων θυμάτων. Γυρίζουμε πάλι και λέμε λοιπόν σε όλους εσάς, που τώρα φυσικά ξαναγυρίσατε στις τρύπες σας, όπως ο Νασράλα της Χεσμπάλα και ο Ανία της Χαμάς, ξαναγυρίσατε στις τρύπες σας, σαν τροκτικά που είσαστε, σαν ερπετοειδή, φίδια, οχές, σαν αρουραίοι, σαν κατσαρίδες. Γυρίστε πίσω, εκεί, στις τρύπες σας. Στις τρύπες σας. Με τον εβραϊκό λαό, τον υπερήφανο εβραϊκό δυναμικό λαό δεν μπορείτε να τα βάλετε πέρα. Και δεν θα τα βάλετε ποτέ πέρα. Εδώ είμαστε στη γη του Ισραήλ, στη δική μας εβραϊκή γη, την απελευθερωμένη γη, και σας προκαλούμε και σας προσκαλούμε ανοιχτά. Αν είσαστε λίγο μάγκες, αν έχετε λίγο κότσια επάνω σας, σταματήστε να υποστηρίζετε από το ίντερνετ τους Άραβες φωνιάδες μας και τρομοκράτες. Ελάτε εσείς οι ίδιοι εδώ στη γη του Ισραήλ.
Κλείστε εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Ελάτε εδώ οι ίδιοι. Αντιμετωπίστε μας κατά μούτρα. Πού είσαστε? Ελάτε εδώ εσείς οι ίδιοι. Πάρτε και μπείτε στις τρομοκρατικές αραβικές οργανώσεις. Που θα τις αγκαλιάζετε και τις υποστηρίζετε. Ελάτε και τις υποστηρίξετε τις εδώ πέρα έμπρακτα. Ελάτε εδώ. Πάρτε μαχαίρι, πέτρα, μολότοφ, τσεκούρι, καλάσνικοφ, ρουκέτα, πύραυλο, εκρηκτικά. Ελάτε να μας σκοτώσετε αν έχετε τα κότσια. Ελάτε να μας φάξετε εμάς τα Εβραιοσιόνια, τους Εβραιοσιονιστάς, αν έχετε τα κότσια. Ελάτε, ελάτε. Θα σας περιμένουμε και εμείς με τα σιδερικά μας ως εβραϊκός λαός. Και με την πρώτη αφορμή, με την πρώτη αφορμούλα που θα μας δώσετε, με τη βοήθεια του Θεού, σε αυτοάμυνα πάντα, θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας στείλουμε εκεί που σας αρμόζει, εκεί που σας αξίζει. Ναι, ξεκάθαρα πράγματα. Ελάτε, λοιπόν. Αλλά, μέχρι να έχετε τα κότσια να κάνετε κάτι τέτοιο, βγάλτε το σκασμό, μείνετε εκεί πέρα στις τρύπες σας μέσα και ο εβραϊκός λαός είναι εδώ για να ζήσει, για να συνεχίζει να ζει στην εβραϊκή του γη, την αιώνια εβραϊκή του γη, και την απελευθερώσει εντελώς από τον αραβικό ζυγό και την αραβική κατοχή, και είναι εδώ ο εβραϊκός λαός μαζί με τον ελληνικό λαό, τον υγιή ελληνικό λαό να προχωρήσει μπροστά, και το λαό τον ελληνικό της Κύπρου να προχωρήσει μπροστά σε μια αληθινή συμμαχία που θα ανοίξει νέους δρόμους για τα κράτη μας και τους λαούς μας, με τη βοήθεια του Θεού.